μεθόριων σταθμών της Γευγελής. Οι βασιλείς από το παράθυρο της αμαξοστοιχίας παρακολουθούν με συγκίνηση τα ενθουσιώδεις εκδηλώσεις του πλήθους. Τους βασιλείς υποδέχονται ο Έλλην πρεσβευτής εν Βελιγραδί ο κύριος Φίλων και ο αντιπρόεδρος της Ιουγκοσλαβικής κυβερνήσεως κύριος Κολάκοβιτς. Ακολούθως, ο βασιλεύς επιθεωρεί το παρατεταγμένο απόσπασμα Ιουγκοσλαβικού στρατού. Μετά την πρώτη αυτήν επαφή με τον λαό της φίλης Ιουγκοσλαβίας, οι βασιλείς συνεχίζουν σιδηροδρομικό στο ταξίδι όντων. Εις των σιδηροδρομικών σταθμών του Βελιγραδίου, ο πρόεδρος της Ομοσπόνου του Λαϊκής Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας και η κυρία Μπρόζ αναμένουν τους βασιλείς επικεφαλής των επισήμων. Ο βασιλεύς και η βασίλισσα ανταλλάσσουν θερμήν χειραψίαν με τον στρατάρχου Τίτο. Εις την βασίλισσα προσφέρεται ωραιοτάτη ανθοδέσμη. Ο βασιλεύς παρουσιάζει στον στατάρχην Τίτο τα μέλη της ακολουθίας του. Τώρα, ο στατάρχης Τίτο συνιστάει στον Έλληνα βασιλέα τα μέλη του Ιουγκοσλαβικού Υπουργικού Συμβουλίου και τους λοιπούς επισήμους. Ο βασιλεύς, συνοδευόμενος υπό του στατάρχου Τίτο, επιθεωρεί το παραταγμένο τιμητικό απόσπασμα. Η βασίλισσα, συνοδευμένη από την κυρία Μπρόζ, ακολουθεί. Εις το πρώτον αυτοκίνητο επιβιβάζεται ο βασιλεύς μετά του προέδρου της Ομοσπόντου Ιουγκοσλαβικής Λαϊκής Δημοκρατίας, στρατάρχου Τίτο. Το βασιλικό αυτοκίνητο ξεκινά εν μέσω εκδηλώσεων αληθινού ενθουσιασμού και αγάπης προς την Ελλάδα. Ακολουθεί το δεύτερο αυτοκίνητο με την βασίλισσα και την κυρία Μπρόζ. Η βασιλική πομπή διέρχεται από τους δρόμους του Βελιγραδίου, όπου εκδηλώσεις είναι συνεχείς και ο λαϊκός ενθουσιασμός γνήσιος. Παιδάκια που κρατούν ελληνικά σε γιουγκοσλαβικά σημαία χαιρετούν την διάλευση των βασιλέων. Εις τον λόφο Νάβαλα, ο βασιλεύς γίνεται δεκτός από τον στρατιωτικό διοικητή του Βελιγραδίου και εν συνεχεία κατευθύνεται μετά της ακολουθίας του εις το μνημείο του Ιουγκοσλάβου αγνώστου στρατιώτου. Γι' αυτό μεγαλειώτης ο βασιλεύς ανέρχεται εις το μνημείο και καταθέτει στέφαρον εις μνήμην των ερωικών νεκρών των εθνικών Ιουγκοσλαβικών αγώνων. Τώρα ο βασιλεύς των Ελλήνων ίσταται εις προσοχήν και χαιρετά, ενώ ανακρούονται οι εθνικοί ύμνοι των δύο φύλων και συμμάχων χωρών. Επακολουθεί επιθεώρηση των παρεταγμένων τμήματων και η συγκινητική τελετή λίγη με την αποχώρηση του βασιλέως. Ο βασιλεύς και η βασίλισσα φτάνουν τώρα στο δημοτικό μέγαρο του Βελιγραδίου, όπου γίνονται δεκτοί από τα τοπικά σαρχάς. Ο εκπρόσωπος της πόλεως επιδίδει στον βασιλέα χρυσήν αναμνηστική πλάκα. Και στην βασίλισσα η πόλη του Βελιγραδίου προσέφερε αργυρούν δίσκων λαϊκής τέχνης. Κατά την επακολουθήσεις αντεξίωση, ο βασιλεύς και η βασίλισσα συνομίλησαν με τους επισήμους Ιουγκοσλάβους και εξεδήλωσαν ζωηρόν ενδιαφέρον για τα προόδους της φίλης και γείτονος χώρας. Επί τη ευκαιρία, οι βασιλείς επεσκέφτησαν το Εθνικό και Στρατιωτικό Μουσείο του Βελιγραδίου. Ο βασιλεύς και η βασίλισσα, μετά την επίσκεψη, υπογράφουν εις το βιβλίο των επισήμων.
Οι βασιλείς αναχωρούντες εκ του Δημοτικού Μεγάρου του Βελιγραδίου επεφημίθησαν και πάλιν ζωηρός από τα πλήθη των Ιουγκοσλάβων που είχαν κατακλείσει τα σοδούς της πρωτευούσης της φίλης χώρας. Ο Σταντάρχης Τίτο παρέθεσε την μεσημβρία της ιδίας ημέρας επίσημον γεύμα προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους εις το μέγαρον του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Ο Σταντάρχης Τίτο εγείρε ενθουσιώδη πρόποσιν και υψώνει το κύπερον υπέρ της Ελλάδος και των βασιλέων της. Ο βασιλεύς απαντά εξαίρων την ελληνογιουγκοσλαβική φιλίαν και υψώνει το κύπελλον. Το βασιλικό ζεύγος κατά την παραμονή του εις Βελιγράδιον επεσκέφθη και το Ινστιτούτο Ατομικών Ερευνών Μπόρις Κιντρίκ. Οι βασιλείς μετά της ακολουθίας των περιέρχονται τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου και λαμβάνουν γνώση της συντελουμένης εκεί σοβαράς επιστημονικής εργασίας. Την εσπέρα της ιδίας ημέρας, ο πρόεδρος της Ομοσπόντου Λαϊκής Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας και η κυρία Μπρος έδωσαν δεξίωσεν εις το Λευκόν Ανάκτορον προς τιμήν των υψηλών φιλοξενουμένων των. Ο Σταντάρχης Τίτο και η σύζυγός του υποδέχονται τους Έλληνες βασιλείς και τους χαιρετούν με εξαιρετική εγκαρδιότητα. Οι Ιουγκοσλάβοι επίσημοι μετά των κυριών των υποβάλλουν τα σέβη των εις τους Έλληνας βασιλείς, οι οποίοι χαιρετούν όλους δια χειραψίας. Το ίδιο βράδυ, εις τον κήπον του Λευκού Ανακτόρου, το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου του Βελιγραδίου δίδει μίαν θεαματική επίδειξη πλαστικών χωρών προς τιμήν των Ελλήνων βασιλέων. Κατά την επίδειξη αυτήν εθαυμάστη η χορευτική δυνότηση των καλλιτεχνών του κρατικού Ιουγκοσλαβικού μπαλέτου. Την πρωία της επομένης, εις το αεροδρόμιο του Ζεμούν, έγινε επιθεώρηση του Λαϊκού Ιουγκοσλαβικού στρατού από τον Έλληνα βασιλέα και τον Στατάρχην Τίτο. Οι ηγέτες των δύο φύλων και συμμάχων χωρών φτάνουν εις το αεροδρόμιο και γίνονται δεκτοί από τους ηγέτες των Ιουγκοσλαβικών ενόπλων δυνάμεων. Για μια ακόμη φορά η ύμνη Ελλάδος και Ιουγκοσλαβίας ανακρούονται και συγκινούν τα σκαρδίας. Ο βασιλεύς και ο στατάρχης επιβιβάζονται ενός τζιπ με το οποίο προβαίνουν στην επιθεώρηση των παρατεταγμένων δυνάμεων. Μετά το πέρας της επιθεωρήσεως, ο Σταντάρχης Τίτο και ο βασιλεύς λαμβάνουν θέση στην τιμητική εξέδρα, οπόθεν παρακολουθούν την μεγαλειώδη παρέραση. Δύο ελικόπτερα με την ελληνική και την ιουγκοσλαβική σημαία υπερίπτανται του αεροδρομίου. Τα τμήματα του Ιουγκοσλαβικού πεζικού παρελάβουν πρώτου βασιλέως και του Σταντάρχου Τίτο. Η παρέλαση συνεχίζεται με την διέλευση μηχανοκινήτων σχηματισμών και η επίδειξη του Ιουγκοσλαβικού στρατού συμπληρώνεται με την παρέλαση σχηματισμών αντιαεροπορικού πυροβολικού και αρμάτων μάχης. Την εσπέρα της ιδίας ημέρας, ο βασιλεύς και η βασίλισσα έδωσαν δεξίωσιν προς τιμήν του Ιουγκοσλάβου Προέδρου και της κυρίας Μπρος. Οι βασιλείς, οι οποίοι υπεδέχθησαν τον Σταντάρχην Τίτο και την σύζυγόν του εις την είσοδον, το συνοδεύουν εντός της αιθούσης, όπου ευρίσκονται και οι λοιποί προσκεκλημένοι του βασιλικού ζεύγους. Οι διπλωματικοί εκπρόσωποι των ξένων κρατών και οι στρατιωτικοί ακόλουθοι υποβάλλουν τα σέβη των εις τους βασιλείς.
Ευθύς μετά την δεξίωση, οι βασιλείς, ο Ιουγκοσλάβος πρόεδρος και η κυρία Μπρος φτάνουν εις των σιδηροδρομικών σταθμών του Βελιγραδίου για να συνεχίσουν την περιοδία των εις το εσωτερικό της Ιουγκοσλαβίας. Οι βασιλείς πρώτοι σε αναχωρήσει όστων αποχαιρετούν τους ξένους διπλωμάτες, τους στρατιωτικούς ακολούθους, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Ιουγκοσλαβίας και τα μέλη του Ιουγκοσλαβικού Υπουργικού Συμβουλίου.